Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου τη Έβεια θα βρεθούν προκειμένου να δικαστούν οι δύο ψαράδε κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Σίφη Βαλιράκη. Πάμε σε δίκη, ναι. Μετά από μια μάχη διαρκεία τη οικογένεια Βαλιράκη, το βούλευμα του πλημμυλιοδικείου Χαλκίδα εκδόθηκε στέλνοντα στο ακροατήριο την υπόθεση με του δύο άνδρε να κατηγορούνται ότι ενεργώντα από πρόθεση και από κοινού, έχοντα κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφαση με συγκλίνουσε ενέργειε και κοινή δράση, και ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σκότωσαν το Σίφι Βαλιράκι. Εξ αρχή, η οικογένεια είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ήταν σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα ήταν προ αυτή την κατεύθυνση διότι δεν, ήταν τέτοια τα στοιχεία που δεν αφήναν περιθώρια για κάτι διαφορετικό και νιώθει μια ηθική δικαίωση, τεράστια δικαίωση. Η σημερινή μέρα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης μάχης. Έχει περάσει πόσε. πόσος ναι, Ναι, ναι καιρός. υπάρχει, υπάρχει η οικογένεια, έχει δώσει μια τεράστια μάχη σε διάφορα επίπεδα. Δυστυχώ, πολλές φορές ήρθε σε μια δυσχερή θέση, όμως δεν ολιγόρησε. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ιστορικό στέλεχο του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν στο φουσκωτό του σκάφο, δέχθηκε την 24η Ιανουαρίου του 2021. Επίθεση από τους δύο κατηγορούμενους οι οποίοι επέβαιναν σε αλλιευτικό στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Όπως αναφέρεται οι δύο ψαράδες παρεμπόδισαν την πορεία του ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλλιευτικό τους γύρω από το φουσκωτό. Διαπληκτίστηκαν έντονα μαζί του και στη συνέχεια τον χτύπησαν με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον δύο με τρεις φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει ανάμεσα στα δύο σκάφη και να βρει μαρτυρικό θάνατο εγκλωβισμένο ουσιαστικά ανάμεσα στις προπέλες των δύο σκαφών. Τώρα τι περιμένουμε στο ακροατήριο. Περιμένουμε να αναδειχθεί πραγματικά ποια ήταν τα αίτια που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους που θα είναι ενώπιόν τη. Σε, 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 αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα. Πρέπει να βρεθούν τα κίνητρα που οδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να προβούν σε αυτό το πράγμα τα κίνητα. Όπως αναφέρεται σε ανακοινώση των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας του Σίφη Βαλιράκη για του παραπεμπτικού βουλεύματος επισφραγίζεται ότι από πλήθος ευρημάτων αποδείξουν και στοιχείων της δικογραφίας τα οποία τεκμηριωμένα εξέθεταν τα τελευταία δύο χρόνια στοιχειοθετείται ο θάνατος του αείμνης του Σίφη Βαλιράκη ότι δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά σε δολοφονία. Με βάση τα στοιχεία αυτά που περιέχονται στη δικογραφία και επισημένονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, εγείρονται επιπλέον σοβαρότατα ερωτηματικά για την αντικατάσταση τη προσωρινή κράτηση που είχε επιβληθεί στου κατηγορουμένου μόλι ένα μήνα μετά την επιβολή τη. Παρά τη βαρύτητα των στοιχείων και το αδικήματο και παρά την αναδεικνυόμενη επικινδυνότητα τη δράση του. Μέχρι τώρα βέβαια οι δράστε αρνούνται. Δεν έχουν αλλάξει καμία στάση, όμως είναι σωρία τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν και γι' αυτό εξάλλου παραπέμπονται να δικαστούν.